Γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Μαούνατζης και καλώς ήρθατε ακόμα μία φορά στην κουζίνα μου. Σήμερα το μενού έχει ριζότο με μανιτάρια. Υπέροχο φαγητό και γρήγορο. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ρύζι, ειδικό για ριζότο. Χρειαζόμαστε δύο είδων μανιτάρια. Εγώ έχω επιλέξει πορτομπέλο μανιτάρι, που είναι πολύ ωραίο και γευστικό, και απλά λευκά μανιτάρια. Χρειαζόμαστε αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ζωμό από κότα. Πώς ξεκινάμε το φαγητό? Στην αρχή θα τσιγαρίσουμε το ριζότο με λίγο ελαιόλαδο. Ανάβουμε το μάτι. Πολύ λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσει το ριζότο μας κάτω. Ωραία. Χρειαζόμαστε ακριβώς μία κούπα ριζότο. Για περίπου 3 με 4 άτομα είναι αυτό το φαγητό που θα κάνουμε σήμερα. Ωραία, το τσιγαρίζουμε μέχρι να σκουρίνει αρκετά και μέχρι να γίνει αυτό, εγώ κόβω το ένα από τα δύο είδη μανιτάρια που έχω επιλέξει. Το κόβω σε χοντρά κομμάτια. Ωραία. Για να είναι έντονη η γεύση μέσα στο φαγητό μας. Λοιπόν, συνεχίζει να τσιγαρίζει το ρύζι μου και έχει σκουρίνει αρκετά. Ρίχνουμε τα μανιτάρια μέσα στο τηγάνι μας μαζί με το ρύζι για ριζότο και περιμένουμε μέχρι να ανακατευτούν οι μυρωδιές μεταξύ τους. Και σιγά σιγά ρίχνω το ζωμό από κότα. Το ριζότο θέλει να ρίχνουμε τον ζωμό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό νερό, να το ρίχνουμε σιγά σιγά. Για μία κούπα ριζότο αντιστοιχούν περίπου 2,5 με 3 κούπες νερό. Χαμηλώνω αρκετά τη φωτιά και το αφήνω να ρουφήξει σιγά σιγά τα υγρά του. Το ριζότο θα γίνει μετά από 12 με 15 λεπτά και πρέπει να είναι τελείως κρεμμόδες. Όσο βράζει το ριζότο μας σε πολύ χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε μία κουταλιά βούτυρο. Θα δώσει αρκετή γεύση στο ριζότο και θα το κάνει πιο πιχτό και πιο κρεμμόδες. Δεν ρίχνω καθόλου αλάτι γιατί έχει χρησιμοποιήσει ζωμό, οπότε αν ρίξω και αλάτι θα γίνει αρκετά αλμυρό. Πιπέρι θα βάλουμε σε λίγο. Το αφήνουμε για ακόμα 5 λεπτάκια μέχρι να το δούμε εμείς ότι έχει γίνει κρεμμόδες. Και αφού λοιπόν έχουν περάσει περίπου 15 λεπτάκια, έχει ρουφήξει όλα τα υγρά του και όλο το ζωμό που του έχουμε βάλει και έχει πάρει αυτή την κρεμμόδες υφή και μην σας τρομάζει καθόλου το χρώμα του. Το ριζότο έγινε σκούρο επειδή πήρε το χρώμα από τα μανιτάρια, που σημαίνει ότι πήρε και τη γεύση από τα μανιτάρια. Ωραία, το αφήνουμε λοιπόν να ξεκουραστεί και ήρθε η ώρα να κάνουμε και το άλλο είδος μανιτάριων. Τα ρίχνουμε πάνω στη φωτιά για περίπου 5 λεπτάκια μέχρι να πάρουν χρώμα και να γίνουν έτσι πιο μαλακά. Και αφού λοιπόν μετά από 3 λεπτάκια μαλάκωσαν τα μανιτάρια μας, είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Βάζουμε σε ένα πιατάκι ριζότο. Ωραία. Και από πάνω βάζουμε τα μανιτάρια μας. Το ριζότο σερβίρεται πάντα ζεστό. Μανιτάρια. Λίγο βούτυρο. Και λίγο πιπεράκι. Και το ριζότο με μανιτάρια είναι έτοιμο σε λιγότερο από 10 λεπτά. Καλή σας όρεξη.